Φίλες και φίλοι, γεια σας από το Κίτιον στην Λάρνακα, όπου σε λίγο θα παρακολουθήσουμε ζωντανά από τον Alpha Sports TV την αναμέτρηση μεταξύ της Πετρολίνα ΑΕΚ και του Κεραυνού. Ένα παιχνίδι μεταξύ τις δύο ομάδες που προπορεύονται στον βαθμολογικό πίνακα, Κεραυνός και ΑΕΚ στις αντίστοιχες θέσεις 1 και 2, στην τελευταία αγωνιστική του δευτέρου γύρου του πρωταθλήματος. Ένα σπουδαίο παιχνίδι, το οποίο ασφαλώς δεν υπάρχουν φαβοροί στη συγκεκριμένη μέτρηση, με Κεραυνό και ΑΕΚ να αναμετρώνται σήμερα με έπαθλο την πρώτη θέση στην πρώτη φάση του πρωταθλήματος. Η ομάδα που θα τερματίσει στην πρώτη θέση θα έχει ένα μικρό πλεονέκτημα στους επόμενους δύο γύρους και στα ζευγαρώματα που θα προκύψουν. Θα πούμε περισσότερα για την βαθμολογία αλλά και για τα ζευγαρώματα στη συνέχεια, καθώς και για το format διεξαγωγής του πρωταθλήματος σε πολύ λίγο. Να κάνουμε μια πρώτη αναφορά για τα παιχνίδια της 10ης αγωνιστικής, της τελευταίας του δευτέρου γύρου του πρωταθλήματος. Η 10η αγωνιστική ξεκίνησε την 5η, 5 Ιανουαρίου, με την αναμέτρηση στη Λεμεσό μεταξύ Απόλλωνα και Ένωση. Η ομάδα της Λεμεσού κέρδισε δύσκολα 67-63. Ενώ σήμερα Κυριακή 8 Ιανουαρίου έχουμε δύο παιχνίδια. Πέρα από το μεγάλο ντέρπι μεταξύ ΑΕΚ και Κεραυνό, το οποίο θα παρακολουθήσετε ζωντανά από τον Alpha Sports TV, δύο ώρες αργότερα θα έχουμε και το Jump Ball στην αναμέτρηση μεταξύ της ΕΘΑ και του ΑΠΟΕΛ στο Ελευθερία. Δύο παιχνίδια σήμερα λοιπόν, με τα οποία ολοκληρώνεται η 10η αγωνιστική. Συνολικά 20 αγωνιστικές θα έχουμε στο πρωτάθλημα της πρώτης κατηγορίας πριν τα play-off, μόλις 6 ομάδες. 5-4 γύρους, σύνολο 20 παιχνίδια. Είμαστε λοιπόν σχεδόν στα μισά του δρόμου. Κεραυνός και Πετρολίνα έχουν ξεχωρίσει στην βαθμολογία και η σημερινή τους αναμέτρηση αναμένεται με πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Εμείς θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και θα επανέλθουμε με το pre-game και τις δηλώσεις των δύο βοηθών προπονητών. Ένας άντρας μπορεί να αντέξει τα πάντα. Γιατί όμως με ένα αποτελεσματικό αποσμητικό πρέπει να υποφέρει. Νέο αποσμητικό Nivea Men Protect & Care. 48 ώρες προστασία χωρίς ερεθισμούς και άου. Άντρες, αυτό είναι το αποσμητικό σας. Nivea Men, επίσημος χορηγός της Real Madrid. Κάθε μέρα ξεκινάει με εσένα. Μαζί μου είναι ο βοηθός προπονητής της Πετρολίνα ΑΕΚ, ο κύριος Δημήτρης Κουκούρης. Coach, ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι σήμερα απέναντι στην ομάδα που είναι από πάνω σας στη βαθμολογία. Πόσο λοιπόν καθοριστικό θα είναι το σημερινό παιχνίδι σε ό,τι αφορά την μάχη για την πρωτιά στη regular season? Εντάξει, σίγουρα θα είναι καθοριστικό και από βαθμολογικής πλευράς, γιατί ο Κεραυνός είναι με ένα πόντο μπροστά. Οπότε θέλουμε την νίκη και αν μπορέσουμε να καλύψουμε και διαφορά τη ήττα του πρώτου γύρου για να στην ισοβαθμία να είμαστε πρώτοι. Έχει βέβαια πολύ δρόμο ακόμα, έχουμε άλλους δύο γύρους, θα ξανασυναντηθούμε άλλες δύο φορές. Αλλά σίγουρα και από βαθμολογική άποψη, αλλά και από πλευράς ψυχολογίας, γιατί παίζουμε, είμαστε δύο καλύτερες ομάδες στην Κύπρο αυτή τη στιγμή, θα μετρήσει πολύ το αποτέλεσμα. Έχετε και νέο παίχτη σήμερα, τον Vladimir Dasic. Μπορεί να μας πείτε λίγα λόγια για τον παίχτη, γενικότερα για το πώς θα δέσει το σύνολό σας? Σίγουρα, μας έλειπε ένας παίχτης στη θέση 4. Ο Dasic είναι γνωστός σε όλους, είναι ένα παιδί που είχε μεγάλο ταλέντο, ξεκίνησε να κάνει μια μεγάλη καριέρα. Από μικρός πήρε μεταγραφή στη Real Madrid. Μιλάμε για ένα παιδί επίπεδου Ευρωλίγκας. Για κάποιους λόγους δεν συνέχισε την καριέρα του. Βρήκαμε εμείς τώρα την ευκαιρία να το φέρουμε στην ΑΕΚ. Πιστεύουμε θα μας δώσει πάρα πολλά. Είναι ανέτοιμος βέβαια ακόμα, γιατί έμεινε έξω κάποιο διάστημα. Ελπίζουμε θα μας βοηθήσει στη θέση 4 και γενικά με στη ρακέτα. Αλλά ένας παίκτης μπορεί να παίξει σε όλες τις θέσεις, από το 1 στο 5. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή επιτυχία. Δίπλα μου είναι ο βοηθός προπονητή του Κεραυνού, κύριος Μιχάλης Ματσεντίδης. Coach, ένα παιχνίδι απέναντι σε μια ομάδα όπου κερδίσατε στον πρώτο γύρο στο Στρόβολο με 8 πόντους. Σήμερα είναι πιο σημαντικό να προφυλάξετε την διαφορά εκείνη ή βλέπετε πρώτα απ' όλα το πώς θα κερδίσετε εδώ μέσα, έτσι ώστε να πάρει το πλεονέκτημα για το τέλος της regular season? Καταρχήν καλησπέρα και καλή χρονιά σε όλους.
Όπως τα είπες, κερδίσαμε στο πρώτο παιχνίδι με την ΑΕΚ. Νομίζω ότι κάθε ομάδα βλέπει πώς θα κερδίσει το επόμενο. Ούτε αν θα κερδίσουμε για να έρθουμε πρώτοι, ούτε γιατί κερδίσαμε, ούτε για τις διαφορές, ούτε τίποτα. Εμείς, σαν Κεραυνός, ο στόχος μας είναι σε κάθε παιχνίδι να ερχόμαστε και να κερδίσουμε. Προετοιμαστήκαμε γι' αυτό σήμερα και είμαστε εδώ για να διεκδικήσουμε και να κερδίσουμε το παιχνίδι. Το παιχνίδι σήμερα πώς περιμένετε να κυλήσει σε ό,τι αφορά το αγωνιστικό κομμάτι, πού θα δούμε περισσότερη έμφαση να δίνεται από τους προπονητές? Εντάξει, η ΑΕΚ είναι μια ομάδα που στοχεύει πάρα πολύ μέσα στον Πρέζεκ, ειδικά τώρα που είναι υγιής και είναι στην ομάδα. Όλοι τον ψάχνουν, δηλαδή παίζουν πάρα πολύ μαζί του. Θεωρώ ότι θα πάνε πάρα πολλές μπάλες μέσα στον Πρέζεκ και από εκεί θα ξεκινήσει η δημιουργία του παιχνιδιού τους. Από εκεί και πέρα έχουν καταπληκτικούς σουτέρ, έχουν παίχτες, οι περισσότεροι σουτάρουν περισσότερα τρίποντα από δίποντα. Έχουν παίχτες με 40 και 50% ευστοχία. Νομίζω η λογική του παιχνιδιού θα πάει εκεί, κατά πόσο θα προστατεύσουμε εμείς τον Πρέζεκ και θα δούμε τα ελεύθερα σουτ έξω πώς θα πάνε και πώς θα βάλουν οι ΑΕΚ. Ωραία, καλή επιτυχία coach, καλή συνέχεια στην ομάδα σας. Ευχαριστώ.